πω ότι ο σύλλογός μας με γενικές συνελεύσεις έχει καταλήξει, έχει επανειλημμένες αποφάσεις σχετικά με την συνταγματικότητα του νομοσχεδίου. Θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικό καταρχάς και είμαστε ενάντια και στην κατάθεση του νομοσχεδίου και στην διεξαγωγή όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών με ηλεκτρονικές διαδικασίες και εξετάσεις και διδασκαλία. Δεδομένων των παραμέτρων που παρουσιάστηκαν σε σχέση με τη διαβλητότητα ή όχι εισαγωγής κάποιου στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τον τρόπο δηλαδή που θα μπορεί να μπαίνει κάποιος στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσω Πανελληνίων και τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής. Εσάς σας βρίσκει αντίθετο αυτός ο τρόπος εισαγωγής? Θεωρείτε ότι πάλι είναι ένας τρόπος εξαγοράς πτυχίου? Καταρχάς, δεν παίρνουμε τον ίδιο τρόπο. Η ελέγχτη βάση εισαγωγής θεσπίζεται από κάθε ίδρυμα, από κάθε σχολή ξεχωριστά. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, εδώ θα ισχύσει η κατώτατη ελέγχτη βάση εισαγωγής, δηλαδή το 0,8 σαν συντελεστής. Ανεπιστημονικό πεδίο. Το οποίο καταλήγει, αν με τα περσινά δεδομένα, θα μπορούσε, αν είχε εφαρμοστεί, να καταλήξει σε εισακτέου στα ιδιωτικά πανεπιστήμια με 8, κάτι, 9, κάτι σε νομική και ιατρική. Πράγμα δηλαδή που είναι, αν σκέφτεται με τι μόρια, με 20.000 μόρια μπαίνουν τα παιδιά σε αυτές τις σχολές που είναι πολύ ψηλές οι βάσεις, με 18 και 19.000 μόρια, καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δημόσια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τον τρόπο εισαγωγή σε αυτά. Σαφώς μας βρίσκει αντίθετο. Και στην άποψη που λέει ότι ούτως ή άλλως τα παιδιά σε αντίθετη περίπτωση που δεν θα περνούσαν στις πανελλήνιες, στη σχολή που θέλουν, θα πήγαιναν ούτως ή άλλως στο εξωτερικό σε κάποιο αντίστοιχο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, οπότε τώρα δεν φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις σπουδές τους εδώ στην Ελλάδα, με το κέρδος το οικονομικό που μπορεί να έχει και η ίδια η χώρα γι' αυτό. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Καταρχάς, δεν φεύγουν όλα τα παιδιά στο εξωτερικό. Υπάρχουν, αν το δούμε από τη μεριά της κυβέρνησης, υπάρχουν ένα σωρό κολέγια που θα μπορούσαν να απορροφήσουν, θα μπορούσαν να τραβήξουν τους φοιτητές που δεν καταφέρουν να μπουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Με δεδομένο όμως ότι έχει εφαρμοστεί ελάχιστη βάση εισαγωγής από υπουργές κεραμαίως, όταν ήταν υπουργός παιδείας, θέσπισε την ελάχιστη βάση εισαγωγής με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να μην καταφέρουν να μπουν στα δημόσια πανεπιστήμια εξαιτίας αυτής. Όλα αυτά λοιπόν τα παιδιά που δεν ήταν σε εισαγωγικά άξια για να σπουδάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια, είναι άξια για να σπουδάσουν στα ιδιωτικά εφόσον αυτά ιδρυθούν στην Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό?